Είναι υποκριτικό το ενδιαφέρον σας για το περιβάλλον και την προστασία του, για την κλιματική αλλαγή, για την ίδια την ανθρώπινη ζωή, θα έλεγα ορισμένων. Αυτοί οι οποίοι βγαίνουν μπροστά με τη σημαία της πράσινης ανάπτυξης και της προστασίας από την κλιματική αλλαγή, παράδειγμα Biden, η πρώτη πράξη την οποία έκανε ως εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ ήταν να βορβαδίσει τη Συρία. Αλήθεια, ο βορβαδισμός της Συρίας εντάσσεται στα πλαίσια της προστασίας του περιβάλλοντος και της κλιματικής αλλαγής? Ή μια τελευταία πράξη την οποία έκανε είναι να απελευθερώσει τους στρατιωτικούς εξοπλισμούς για το κράτος δολοφόνος του Ισραήλ, το οποίο θανατώνει τα παιδιά και τους αμάχους στη Γάζα. Και αυτό είναι δείγμα του ενδιαφέροντος του κυρίου Biden για την ανθρώπινη ζωή και τον πλανήτη? Το πρώτο αλήθεια πυρηνικό πλήγμα που είναι η επίσημη στρατηγική του ΝΑΤΟ, είναι και αυτό δείγμα για την προστασία του περιβάλλοντος? Ή άλλα παραδείγματα, για παράδειγμα, πώς συνδέετε όλοι εσείς οι οποίοι είσαστε για την πράσινη ανάπτυξη και την κλιματική αλλαγή με την διαδικασία καύσης των απορριμμάτων? Ή πώς όλους εσάς, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, Κίνημα Αλλαγής, σας συνδέει η επένδυση στο ελληνικό? Και αυτό εντάσσεται σε αυτή τη λογική της προστασίας του περιβάλλοντος? Εμείς το λέμε καθαρά, ότι αυτή η επιλογή η οποία γίνεται δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια απάντηση στον οξύτατο ανταγωνισμό ανάμεσα στα διάφορα υπεριαλιστικά κέντρα, σε μια προσπάθεια να θωρακίσουν την ανταγωνιστικότητα των πολυεθνικών, να θωρακίσουν το κυνήγι του κέρδους και να ελέγξουν τις αγορές και τις πρωτοπαραγωγικές πηγές. Η πράσινη δηλαδή στρατηγική συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή το πράσινο New Deal στις Ηνωμένες Πολιτείες σε συνδυασμό με την ψηφιακή μετάβαση δεν είναι τίποτε άλλο παρά οι στρατηγικές επιλογές του κεφαλαίου και των πολυεθνικών, ως απάντηση στα τεράστια υπερσυσσωρευμένα κεφάλαια τα οποία υπάρχουν, τα οποία δεν μπορούν να επενδυθούν γιατί υπάρχει πτώση του ποσοστού κέρδους. Και η νέα καπιταλιστική κρίση η οποία ξέσπασε επιταχύνει αυτές τις διαδικασίες μετάβασης μέσα από μια γιγαντιαία κρατική παρέμβαση και στήριξη, η ευρωενωσιακή παρέμβαση και στήριξη. Είπε για παράδειγμα ο κύριος Κρέκας στην ομιλία, το ένα παράδειγμα θα φέρω, ότι 450 εκατομμύρια θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης, δηλαδή από τα χρήματα που θα πληρώσουν οι φορολογούμενοι για τα νέα δίκτυα, τα οποία θα στηρίξουν τις επενδύσεις της ΑΠΕ. Δηλαδή οι επιχειρηματίες στα αρπακτικά της πράσινης ενέργειας θα βρουν έτοιμη την υποδομή που θα την πληρώσει ο λαός για να μην χρειαστεί να επενδύσουν στα δίκτυα, το οποίο είναι μια επένδυση η οποία δεν αποδίδει, δεν αποσβαίνεται εύκολα. Άρα θα τους υπονομεύσει το ποσοστό κέρδους. Πληρώσει ο λαός για τα δίκτυα. Και επιτρέψτε μου μια παρένθεση. Στον Ιαννό, στην Κεφαλονιά, τα δίκτυα που πέσανε τα παλιά δίκτυα, που εξυπηρετούσαν τις ανάγκες ηλεκτροδότησης των πόλεων και των χωριών, των μικρών κτηνοτροφικών μονάδων. 7 μέρες χωρίς ηλεκτρικό είναι η Κεφαλονιά. Τα μόνο δίκτυα που δεν πάθανε τίποτα ήταν τα δίκτυα τα οποία συνέδεαν τα αιωλικά πάρκα με τους μετασχηματιστές. Αυτά από τον Ιαννό στην Κεφαλονιά δεν πάθανε απολύτως τίποτα. Αντί λοιπόν να προστατεύετε και να διασφαλίζετε την ικανοποίηση των ανθρώπινων αναγκών, αυτό το οποίο κάνετε είναι να προστατεύετε και να διασφαλίζετε τις επενδύσεις των επιχειρηματικών ομίλων και την κερδοφορία τους. Έτσι λοιπόν αυτή η τεράστια κρατική παρέμβαση στήριξη των επενδυτικών αναγκών και για την πράσινη στρατηγική επένδυσεων και για την ψηφιακή μετάβαση γίνεται αφενός για να στηρίξει επί της ουσίας τις ανάγκες κερδοφορίας των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Τα πακέτα αυτά τα χρηματοδοτικά βεβαίως δεν θα είναι ανέφερα αντικρίσματος. Θα έχουν και θα έχουν ένα πολύ μεγάλο αποτύπωμα.
όχι στο περιβάλλον, αλλά αποτύπωμα στις συνθήκες εργασίας των εργαζόμενων. Γιατί ως προαπαιτούμενο για την εκταμείευσή τους έχουν τις νέες ανατροπές στο νέο τσάκισμα των εργασιακών δικαιωμάτων, όπως τον νόμο, τον οποίο φαίνεται για να είναι πολύ πιο φτηνοί οι εργαζόμενοι μέσα από αυτή τη διαδικασία να αναβαθμιστεί ο βαθμός εκμετάλλευσης και άρα η κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων. Αλήθεια, δεν σας κάνει εντύπωση ποιοι ενδιαφέρονται για αυτή την πράσινη μετάβαση? Ενδιαφέρονται οι λαοί? Τους έπιασε ο πόνος? Υπάρχει ενδιαφέρον βεβαίως του λαού για την προστασία του περιβάλλοντος και του κάθε λαού. Αλλά αυτοί οι οποίοι θα οικονομήσουν και βρίσκονται μπροστά τα διάφορα λόμπι των πράσινων επενδύσεων και κερδών, τα έχετε ακουστά? Και γιατί αυτοί ενδιαφέρονται για το περιβάλλον? Γιατί φροντίζουν την υγεία του ανθρώπου ή για τα κέρδη τους? Για παράδειγμα, το Δίκτυο Επενδυτών και Περιβαλλοντολογικών Ομάδων, το ΣΕΡ, το γνωρίζετε. Συνονοεί με τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Συνονοεί, για παράδειγμα, την BlackRock, τη Morgan Stanley, τον όμιλο Rockefeller. Όλοι αυτοί ενδιαφέρονται για το περιβάλλον, ξαφνικά τους έπιασε ο πονός. Ή άλλες εταιρείες, όπως είναι η Amazon, η Apple, η Ford, η Dell και μια σειρά άλλες πολυεθνικές, διαχειρίζονται πακτολό χρημάτων για τις πράσινες επενδύσεις. Και τέτοια δίκτυα είναι πάρα πολλά, τα οποία έχουν δημιουργηθεί την τελευταία δεκαετία ως για να δημιουργήσουν ακριβώς το έδαφος απορρόφησης όλων αυτών των τεράστιων κρατικών ενισχύσεων. Ένα αντίστοιχο τέτοιο πράσινο λόμπι είναι και το Business for Innovator Climate Energy Policy, όπου συνενώνει άλλες πολυεθνικές, την Novartis, την Nestlé, τη Microsoft, την IKEA. Μιλάμε για τζίρους τρισεκατομμυρίων δολαρίων και επενδυτικά σχέδια τα οποία υπάρχουν. Τι λένε όλοι αυτοί λοιπόν, όλα αυτά τα δίκτυα? Χαρακτηρίζουν, όπως για παράδειγμα το ΣΕΡΕΣ, την κλιματική αλλαγή ως μία από τις σημαντικότερες επιχειρηματικές ευκαιρίες αυτού του αιώνα. Για τα κέρδη λοιπόν. Και λένε, τονίζουν στις επεξεργασίες τις οποίες κάνουν, ότι μια συνεργατική εταιρική σχέση μεταξύ των επιχειρήσεων και κυβερνήσεων μπορεί να διασφαλίσει ότι η μετάβαση επιτυχάνεται με ταχύτητα και την κλίμακα που απαιτείται, διασφαλίζοντας έτσι τη μελλοντική κερδοφορία των επιχειρήσεων. Να λοιπόν ποιοι ενδιαφέρονται? Τα λόμπι, τα οποία θα βγάλουν μέσα από αυτή τη διαδικασία δεκάδες δισεκατομμύρια κέρδη. Θα αυγατήσουν δηλαδή την κερδοφορία τους. Και αλήθεια, είναι ουδέτερο αυτό το αποτύπωμα της μετάβασης στην πράσινη οικονομία? Θα φέρουμε ένα παράδειγμα εδώ πέρα και να το βάλουμε, να δούμε ποιες είναι οι επιπτώσεις. Και υπάρχουν τέτοια παραδείγματα. Θα αναφερθώ στο παράδειγμα της απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και της εγκατάστασης ΑΠΕ στη χώρα μας. Τι συνέπεια υπήρχε από την 20ετή πλέον πολιτική απελευθέρωσης της ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα μας? Πρώτον, ήταν σε βάρος των ενεργειακών αναγκών της χώρας μας, σε βάρος των εργαζόμενων στον τομέα της ενέργειας και σε βάρος των αναγκών των λαϊκών στρωμάτων. Γιατί? Γιατί έχουμε ένα σύστημα το οποίο δεν το χαρακτηρίζει η ασφάλεια και η ευστάθεια. Εξαρτάται άμεσα από εισαγωγές ενέργειας ηλεκτρικής ή και ορυκτών καυσίμων για το μείγμα της ηλεκτροπαραγωγής. Όσον αφορά τους εργαζόμενους, είχαμε μια τεράστια μείωση του προσωπικού, ανατροπή των εργασιακών σχέσεων, εργολαβίες, εντατικοποίηση και πάρα πολλά θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα. Και αυτό χαρακτηρίζει και τους τρεις, και ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Και ταυτόχρονα είχαμε αυξημένα τιμολόγια σε βάρος των αναγκών των λαϊκών στρωμάτων, άρα και γιγάντωση της ενεργειακής φτώχειας. Αυτό από τη μια μεριά. Από την άλλη μεριά τι είχαμε? Τεράστιες κρατικές χρηματοδοτήσεις στα αρπακτικά της ενέργειας, οι οποίες θα κάνουν επενδύσεις στα αιωλικά και τα φωτοβολταϊκά. Διασφάλιση τιμών με νόμο, ούτως ώστε να έχουν διασφαλισμένα και τα κέρδη.
με διασφαλισμένη κερδοφορία. Και βεβαίως απέβησαν και σε βάρος του περιβάλλοντος που τόσο λέτε ότι το προασπίζεται. Όπως για παράδειγμα συγκέντρωση αιωλικών πάρκων σε μια σειρά ορεινούς όγκους, αλλίωσε το χαρακτηριστικό αυτών των ορεινών όγκων, άρα και πλημμυρικά φαινόμενα τα οποία έχουν ενταθεί εξαιτίας αυτών των αιωλικών πάρκων, τα οποία έχουν αποβεί σε βάρος της χλωρίδας και της πανίδας των περιοχών αυτών. Ενώ αντίθετα έχετε υπονομεύσει τα υδροηλεκτρικά έργα, τα οποία έχουν πολλαπλή ωφελημότητα για το περιβάλλον, γιατί ακριβώς δεν προσφέρουν την κερδοφορία την οποία απαιτεί το κεφάλαιο. Και στα πλαίσια αυτά προχωράτε άμεσα στην απολιγνητοποίηση των περιοχών στη Μεγαλόπολη και στην Πτολεμαΐδα, που επί της ουσίας θα οδηγήσει στην ανεργία δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενους σήμερα στα ορυχεία και στις ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς, με αποτέλεσμα τη φτώχεια και την εξαθλίωση αυτού του κόσμου, αλλά και ταυτόχρονα να αντικαθιστάται το λιγνίτι με το εισαγόμενο φυσικό αέριο καύσιμο, που επί της ουσίας πρόκειται για ορυχτό καύσιμο, αυξάνει την ενεργειακή εξάρτηση της χώρας και ταυτόχρονα, εσείς που μιλάτε περί εξοικονόμησης της ενέργειας, έχει τεράστιες απώλειες, πολύ μεγάλες απώλειες, το φυσικό αέριο όταν χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Να λοιπόν ότι είναι υποκριτικό για ακόμη μια φορά το ενδιαφέρον σας για το περιβάλλον και την προστασία του. Και από αυτή την άποψη βεβαίως, αυτό το διάστημα γράφονται για τα δεκάδες δισεκατομμύρια τα οποία θέλουν να επενδυθούν σε νέα έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μέσα από ανανεώσιμες πηγές ή μέσα από την αξιοποίηση των υδρογόνων. Το αποτέλεσμα ποιο θα είναι? Θα είναι σε βάρος των ενεργειακών αναγκών της χώρας, θα είναι σε βάρος των εργαζόμενων στον κλάδο και σε βάρος των λαϊκών αναγκών από τη στιγμή που θα έχουμε αύξηση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος, άρα και αύξηση της ενεργειακής στόχης σε μια χώρα η οποία είναι πολύ πλούσια σε πηγές παραγωγής ενέργειας, είτε είναι ορυκτές, είτε ανανεώσιμες αυτές οι πηγές ενέργειας. Έτσι λοιπόν επιβεβαιώνεται το παράδειγμα της απελευθέρωσης ηλεκτρικής ενέργειας, ποιος θα βγει ωφελημένος από αυτή τη διαδικασία της πράσινης μετάβασης. Το δεύτερο ερώτημα το οποίο είναι υπάρχτο είναι ποιος θα πληρώσει αυτή την τεράστια κρατική και ευρωενωσιακή χρηματοδότηση. Και είναι φανερό ότι θα την πληρώσουν οι λαοί μέσα από την αύξηση της φορολογίας, άμεσης αλλά και έμεσης. Οι πράσινοι φόροι, για παράδειγμα, οι οποίοι θα είναι έμεση φορολογία και θα επιβαρύνει τα λαϊκά στρώματα. Από αυτή την άποψη λοιπόν ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε. Αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός ότι η πράσινη μετάβαση είναι πάνω από κόμματα. Ενώνει όλους, γιατί όλους τους ενώνει η αγωνία για την προστασία του πλανήτη. Αλήθεια, τα πυρηνικά όπλα αυτή την αγωνία εκφράζουν και το κυνήγι των στρατηγικών εξοπλισμών. Εμείς λέμε καθαρά ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία θα βγουν κερδισμένα τα διάφορα λόμπι αξιοποίησης της πράσινης μετάβασης. Και αυτούς που ενώνει η πολιτική αυτή είναι τα κόμματα διαχείρισης του συστήματος. Στη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, τον ΣΥΡΙΖΑ, το ΜΕΡΑ25 και μια σειρά άλλους φορείς, που προσπαθούν κατά τη δικιά τους σκοπιά, αξιοποιώντας με το αζημίωτο βέβαια τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, να βάλουν το λαό κάτω από ξένη σημαία. Κάτω δηλαδή από τα συμφέροντα των πολυεθνικών και των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων του κεφαλαίου. Να βάλουν τις ανάγκες του λαού κάτω από τις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων και να τις υποτάξουν σε αυτές τις ανάγκες. Έτσι λοιπόν είναι άνευ ουσίας και χωρίς κανένα λόγο οι διάφορες παραλλαγές τόσο από το ΠΑΣΟΚ όσο και από το ΣΥΡΙΖΑ περί κοινωνικής διάστασης της πράσινης μετάβασης, περί δημοκρατίας στην πράσινη μετάβαση. Αλήθεια, τα φωτοβολταϊκά στη στέγη θα καλύψουν τις ανάγκες της Αττικής και της Αθήνας? Ή διάφορες
ενεργειακές κοινότητες θα καλύψουν όλες αυτές τις ανάγκες. Όλα αυτά απλά είναι το τυράκι στη φάκα ακριβώς για να μπει το εργατικό και λαϊκό κίνημα κάτω από ξένη σημαία και να μην παλεύει για την αποτροπή της επιδείνωσης της θέσης του. Γιατί ακριβώς η προστασία του περιβάλλοντος πρέπει να γίνει υπόθεση της εργατικής τάξης και του λαϊκού κινήματος και να συνδεθεί την πάλη του με την αποτροπή της επιδείνωσης της θέσης, την πάλη για ικανοποίηση των αναγκών και συνολικότερες λήψεις. Γιατί επί της ουσίας μόνο ο σοσιαλισμός μπορεί να προστατεύσει το περιβάλλον, το σύστημα δηλαδή που θα απελευθερώσει τον άνθρωπο από τα δεσμά της μισθωτής σκλαβιάς. Ευχαριστώ πολύ.